Κανονικά λειτουργήσαν όλα τα σχολεία στο Δήμο Ζήτσα. Τη Δευτέρα, έστω και αν σε μεμονωμένε περιπτώσει υπήρξε χαρακτηριστική καθυστέρηση έω και αδιαφορία για τη λειτουργία τη θέρμανση από τι προηγούμενε ημέρε. Η μοναδική σχολική μονάδα που έμεινε κλειστή ήταν το 12ο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Ελέουσα, όχι λόγω του παγετού, αλλά εξαιτία μια εκτεταμένη ζημιά που εντοπίστηκε την παραμονή τη πρωτοχρονιά στο μαρμάρινο δάπεδο. Προφανώ, όπω ανέφερε ο πρόεδρο τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμια του Δημουζίτσα Περικλή Γκρίβα, οι χαμηλέ θερμοκρασίε επηρέασαν, κυρίω όμω επρόκειτο για θέμα κακοτεχνία. Οι εργασίε ολοκληρώθηκαν, αλλά το σχολείο θα ανοίξει αύριο, Τρίτη, αφού σήμερα έπρεπε να γίνουν οι εργασίε καθαριότητα. Ε, τα σχολεία του Δημουζίτσα λειτουργήσαν σήμερα κανονικά, όπω είπατε και πριν, χωρί κανένα πρόβλημα. Ε, από χθε το απόγευμα, όλοι οι διευθυντέ. Έχουν ανοίξει τα καλοριφέρ έτσι ώστε σήμερα το πρωί όλοι οι μαθητέ να βρουν ένα ζεστό περιβάλλον. Το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε σαν Δήμο ήταν το 12ο Δημοτικό Σχολείο Λεούσας όπου κατά τι 30 του μηνό υπήρχε μια μεγάλη ζημιά στου δύο ρόφου του σχολείου. Συγκεκριμένα, συστολή-διαστολή των μαρμάρων 140 τετραγωνικών. Επεμβήκαμε αμέσω, αν και ήταν χρονιάρε μέρε γιορτέ, και αύριο το πρωί το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά. Απλώ σήμερα έγινε, έμεινε κλειστό, έτσι ώστε να καθαριστεί για να είναι έτοιμο για την ασφαλή λειτουργία των μαθητών. Ε, πιστεύω ότι δεν ήταν ε, από το παγιστό, ήταν μια κακοτεχνία που θα το δούμε στην πορεία γιατί έγινε. Εμεί, σαν Δήμο, ε, επεμβήκαμε αμέσω και, όπω σα είπα και πριν, το σχολείο είναι έτοιμο για να λειτουργήσει. Ε, θα το δούμε στην, στην πορεία με τους μηχανικούς του Δήμου και με την νομική υπηρεσία του Δήμου.